Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο... Εντάξει, περισσότερους γνωριζόμαστε. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο πρώτο στο Stam Festival. Σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση που έχουν κάνει τα παιδιά. Πραγματικά τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες που κυκλοφορώ εδώ πέρα, έχω δει απίστευτα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ είμαι ο Κώστας Μπαριώτης. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε. Για όποιον με γνωρίζει, είμαι ο Κώστας. Το θέμα της ομιλίας σήμερα είναι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την τεχνολογική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στην οποία τυχαίνει να είμαι πρώτο μέλος, από τα πρώτα μέλη των, από τα πρώτα μέλη των, από την αρχή που ξεκίνησε η πορεία της πριν από δύο χρόνια. Και θα ήθελα να παρουσιάσω αυτά τα δύο χρόνια που τρέχουμε όλη αυτή την ιστορία, αλλά ο απότερος σκοπός αυτής της παρουσίασης δεν είναι να σας πω απλά πώς περάσαμε και τι κάναμε. Είναι να προσπαθήσω να σας δώσω μερικά έτσι, βήματα και οδηγίες για όποιον ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τη δική του κοινότητα, τη δική του ομάδα, είτε αν συμμετέχει σε κάποια, πώς θα την δυναμώσει πιο πολύ, πώς θα τη συσπηρώσει πιο πολύ. Και όλα αυτά είναι μέσα από τα δικά μας, τα προσωπικά βιώματα που έχουμε ζήσει όλοι, μας και όλοι μαζί σαν ομάδα. Τώρα, τι είναι η τεχνολογική κοινότητα της Θεσσαλονίκης? Εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν με το όνομα SKG Tech. Είμαστε μια ομάδα αρκετά μεγάλη πλέον, η οποία αποτελείται από πιο μικρές ομάδες και κάθε μία από αυτές ασχολείται με ένα τεχνολογικό, με ένα κομμάτι του ευρύτερου τεχνολογικού τομέα και του επιστημονικού και πρακτικού πεδίου που ονομάζουμε πληροφορική. Είμαστε κυρίως προγραμματιστές. Εγώ προσωπικά εργάζομαι σαν προγραμματιστής σε μια εταιρεία που έχει βάση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μηχανική λογισμικού δηλαδή. Είμαστε σχεδιαστές, web designers, που κυρίως και πάλι ασχολούμαστε με τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Είμαστε επιχειρηματίες. Επίσης, που κινούμαστε περισσότερο στον τεχνολογικό τομέα, γιατί όπως ξέρουμε, ειδικά η τεχνολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα τωρινά επιχειρηματικά έτσι, δρόμενα. Και η κοινότητα, βέβαια, αυτή η ομάδα που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα, που έχουμε φτιάξει τώρα μάλλον, δεν ήταν πάντα έτσι. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, από πιο παλιά και ακόμα και πιο μικρός όταν ήμουνα, δεν υπήρχε ποτέ τέτοια οργανωμένη δράση σε αυτό το χώρο, σε αυτές τις ειδικότητες. Και πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια αυτά που έχουμε καταφέρει μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία που έχουμε καταβάλει όλοι μας, είναι πραγματικά, αξίζουν πραγματικά αναφοράς. Και έτσι για να σας δώσω ένα παράδειγμα περίπου τι έχουμε καταφέρει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εντάξει, έτσι και έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι ένα παράδειγμα του τι έχουμε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως σας είπα πριν, όλη η κοινότητά μας αποτελείται από πιο μικρές ομάδες. Αυτές οι ομάδες αριθμούν πλέον πάνω από 20, από τις οποίες κάθε ομάδα κάνει πάρα πολύ συχνές είτε εβδομαδιαίες, είτε μηνιαίες, είτε σε βάση 15ήμερου συναντήσεις. Συναντιόμαστε πάρα πολύ συχνά, λίγο πιο αραιά συναντιόμαστε όλοι μαζί σαν κοινότητα και ιδίως στους χειμερινούς μήνες έχουμε φτάσει να συναντιόμαστε μέχρι και 3-4 φορές την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε ένα κανάλι άμεσης επικοινωνίας στην γνωστή πλατφόρμα πλέον Messaging Slack, που αριθμούμε πάνω από 350 άτομα. Τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτός ο αριθμός, αλλά είναι πραγματικά μεγάλος, ειδικά για μια τέτοια κοινότητα, μια τέτοια ομάδα. Έτσι, από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα δύο παγκόσμιου ελληνικού συνέδρια πληροφορικής, από τα οποία το πρώτο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο, αλλά πραγματικά ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο, θα πάει πάρα πολύ καλά. Το πρώτο όμως που έχουμε υλοποιήσει είναι το DEVIT, το οποίο έγινε για δεύτερη φορά πριν από ένα μήνα περίπου και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα σας πω και γι' αυτό περισσότερα παρακάτω. Απλά πρέπει να τονίσω ότι ήταν
το πρώτο και το μεγαλύτερο συνέδριο πληροφορικής στην Ελλάδα, το οποίο μάλιστα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεταξύ άλλων, έχουμε κάνει πάρα πολλές γνωριμίες. Έχουμε γνωριστεί μεταξύ μας και φιλικές και επαγγελματικές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και πάλι και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι μέσα από, από τις συνεργασίες έχουμε αυξήσει και όλο το επίπεδο της κοινότητας. Έτσι, και ένας σκοπός μας είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανταγωνιστούμε τη διεθνής κοινότητα πληροφορικής. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν την δουλέψουμε όλοι μαζί. Έτσι. Οπότε, μέσα από αυτό, μέσα από τα τελευταία 2 χρόνια, αυτά που έχουμε δουλέψει και έχουμε βιώσει όλοι μας, αναρωτιόμαστε πλέον για ποιο λόγο να μην μπορούν όλες οι κοινότητες να γίνουν έτσι. Για ποιο λόγο να μην μπορούν όλες οι κοινότητες να δουλέψουν μαζί. Και αυτό που θα θέλαμε, και αυτό που θα ήθελα, όπως σας είπα και στην αρχή, να σας πω, είναι μερικά βήματα πώς μπορείτε να το κάνετε, κι εσείς. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω στο προηγούμενο τέτοιο είναι ότι η κοινότητα μας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν κερδίζει κάποιος λεφτά από αυτό. Οτιδήποτε κάνουμε είναι από τον ελεύθερο μας χρόνο, που το κάνουμε όλοι μας με μεράκι και με ευχαρίστηση. Έτσι, έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και συνεχίζω, θα ήθελα να σας δώσω 4 βήματα και μέσα από αυτά τα 4 βήματα να σας εξηγήσω και λίγο την πορεία μας που κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια και πώς εφαρμόσαμε εμείς αυτούς τους κανόνες και αυτές τις οδηγίες και φτάσαμε τώρα να μιλάμε γι' αυτό εδώ μαζί σας. Βήμα πρώτο, αν θα μπορούσα να το πω βήμα, είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Το κεντρικό σημείο αναφοράς είναι αυτό που θα πρέπει να σκέφτεται κάποιος όταν μιλάει για την ειδικότητά σας, για το αντικείμενο που ασχολείστε. Είναι αυτό που θα μπορεί να μοιραστεί κάποιος με κάποιον άλλον, ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για αυτό το αντικείμενο. Ο σκοπός του κεντρικού σημείου αναφοράς είναι η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, αυτών που ενδιαφέρονται, είτε η γρήγορη επικοινωνία, να μπορούν να μάθουν εύκολα όλες τις εξελίξεις του χώρου και της κοινότητας. Θα μπορούσε να είναι για εύκολη προσέλευση, πιο εύκολη προσέλευση νέων μελών. Και πάλι κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει, ας πούμε, στο Google, είτε να ρωτήσει κάποιον πώς ξέρει κάτι, και αυτός που ξέρει να του δώσει αυτό το συγκεκριμένο σημείο, αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Το κεντρικό σημείο αναφοράς δεν χρειάζεται να είναι. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, μέχρι και κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, είτε ακριβό. Μερικά παραδείγματα θα μπορούσε να ήταν μια ομάδα π.χ. στο Facebook, έτσι, πιο απλό, ένα group. Θα μπορούσε να είναι μια ιστοσελίδα, την οποία κάποιος θα πρέπει να πληρωθεί, να τη δημιουργήσει, οτιδήποτε. Η ομάδα στο Facebook, ας πούμε, είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Θα μπορούσε να είναι πάλι ένα blog, μια γνωστή πλατφόρμα ιστολογίων. Ή θα μπορούσε, όπως είπα και πριν, να είναι ένα κανάλι επικοινωνίας, και πάλι σε κάποια οποιαδήποτε πλατφόρμα. Η δική μας η πλατφόρμα προτίμησης είναι το Slack. Αν δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε και να το δείτε. Αυτό τώρα που σας λέω είναι ακριβώς ό,τι κάναμε κι εμείς και έτσι ξεκινήσαμε και πριν από 2 χρόνια, όπου πρωτοεμφανίστηκε το skgtech.io, που είναι η επίσημη ιστοσελίδα μας. Όποιος έχει έτσι λίγο μια γνώση, καλά δεν χρειάζεται πολύ γνώση, λίγο αν γνωρίζει, θα καταλάβει αμέσως ότι ήταν δουλειά της μιας ώρας. Δεν ήταν κάτι που το δουλέψαμε, ήταν δουλειά ενός απογεύματος, αλλά εξυπηρέτησε απόλυτα το σκοπό του. Και ο σκοπός του ποιος ήταν να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο που θα κατέγραφε όλα τα events που θα γινόντουσαν την ερχόμενη εβδομάδα, π.χ. στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, οποιοδήποτε ήθελε να μάθει για τα events, για τα τεχνολογικά events στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να μπει σε αυτή την ιστοσελίδα. Φυσικά, αυτή η πληροφορία υπήρχε ήδη σε άλλα σημεία στο ίντερνετ. Απλά εμείς αυτό που κάναμε ήταν να τη μαζέψουμε κάπου κεντρικά, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο για όποιον ενδιαφέρεται να τα βρει. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε και με τα χρόνια το εξελίξαμε κιόλας. Τώρα, ας πούμε, μοιάζει κάπως έτσι, όπου είπαμε να βάλουμε λίγο χρωματάκι και λίγο να το μορφύνουμε. Βάλαμε
Έχουμε πλέον μία λίστα με όλες τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει και να τα δει και να έρθει σε επαφή με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της κάθε κοινότητας. Έχουμε μία λίστα με startup εταιρείες της Θεσσαλονίκης. Και πάλι κάποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει και να τις δει. Ή μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες τέλος πάντων για τις δράσεις μας και για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και πάλι συνεχίζουμε όμως και το εξελίσσουμε. Σε λίγο καιρό θα βγει και η ανανεωμένη η έκδοση. Όπου και πάλι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ακόμα πιο πολλές πληροφορίες. Και πάλι για όποιον ενδιαφερόμενο θέλει να μπορεί να μπει και να βρει τις πληροφορίες που θέλει. Δεύτερο βήμα. Εφόσον υπάρχει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς που θα μπορεί οποιοδήποτε να αναφερθεί, είναι να βρεθούμε από κοντά. Το να βρεθούμε από κοντά, μια πάρα πολύ τάση της εποχής στο παγκόσμιο επίπεδο της πληροφορικής είναι εταιρείες πληροφορικής κυρίως να προσλαμβάνουν κόσμο από άλλες χώρες. Έχουμε και πάρα πολλούς και στη Θεσσαλονίκη και πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι τους π.χ. για εταιρείες του εξωτερικού και δουλεύουν από το σπίτι καθημερινά. Αυτές οι εταιρείες όμως, ακόμα και έτσι, απαιτούν πάρα πολύ συχνά να βρίσκεται ο εργαζόμενος στο χώρο τους. Οπότε, αν κάποιος δουλεύει για το εξωτερικό, θα πρέπει κάποιος, μια φορά το μήνα να πηγαίνει στα γραφεία, στη βάση της εταιρείας, για να βρίσκεται την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς γιατί και η ίδια εταιρεία γνωρίζει ότι η ομάδα πρέπει να δένεται, πρέπει να είναι πολύ δεμένη μαζί. Έτσι λοιπόν και η δικιά μας ομάδα και η κοινότητα πρέπει να φροντίζει να βρίσκεται κοντά πάρα πολύ συχνά, όσο πιο συχνά γίνεται. Γιατί να βρεθείτε από κοντά, για να ανταλλάξετε τις απόψεις σας και τις ιδέες σας. Μπορείτε να συζητήσετε για τα κοινά. Πείτε ένα καφέ, πείτε μια μπύρα. Το να βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθούμε όλοι στο ίντερνετ έτσι, και να μιλάμε στο Facebook όλη μέρα. Αλλά το να βρεθούμε από κοντά είναι πάρα πολύ σημαντικό και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ενδυνάμωση της ομάδας και της κοινότητας. Έτσι κάναμε κι εμείς. Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες από πριν 2 χρόνια, περίπου το 2013-2014. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Κυριολεκτικά βλέπετε 10 γνώστους που απλά βρέθηκαν να πιούν ένα καφέ, να ανταλλάξουν γνώση μεταξύ τους. Και ήταν αυτή η συνάντηση που πυροδότησε όλα τα επόμενα που θα ακολουθούσαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Φυσικά δεν ήταν η πρώτη συνάντηση που έγινε ποτέ στη Θεσσαλονίκη με ανθρώπους που ενδιαφερόντουσαν για τέτοια πράγματα, αλλά ήταν αυτή που πυροδότησε αυτό το κύμα που ακολούθησε. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε, βρισκόμασταν όλο και πιο συχνά, όλο και πιο συχνά. Προσελκύσαμε και άλλο κόσμο, φίλοι καλέσανε φίλους και μετά καλέσανε και άλλους. Όποιος ενδιαφερόταν, ερχόταν συνέχεια, ψάχναμε χώρους συνέχεια για να μας φιλοξενήσουν. Και βρισκόμασταν όλο και πιο συχνά. Και έτσι δυνάμωνε και η παρέα μας και η ομάδα μας. Τρίτο βήμα είναι η ατζέντα. Αυτό που λέμε έτσι, το πλάνο της ομάδας. Η ατζέντα έχει σαν σκοπό να καταγράψει το πλάνο και εκεί που θέλουμε να φτάσουμε την ομάδα μας. Θα μπορούσε να το παρομοιάσουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο. Έτσι, κάθε εταιρεία έχει ένα στόχο για το που θέλει να φτάσει. Έτσι και κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα στόχο. Και μάλιστα όχι απλά στόχο και που θέλει, τι θέλει να κάνει, αλλά και ακριβώς βήματα πώς θα φτάσει εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ατζέντα σε κάθε ομάδα. Θα πρέπει αυτή η ατζέντα να καταγράφει τις ιδέες και τους στόχους της ομάδας. Μπορείτε να μοιραστείτε τους κοινούς στόχους, να ζητήσετε από όλους να συμβάλλουν σε αυτούς. Αν κάποιος ρίξει μια ιδέα, μπορούν οι άλλοι να συνεργαστούν και να την μεταβάλουν ώστε να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Έτσι. Συζητήστε πάρα πολύ σημαντικό. Συζητήστε για το πώς θα φτάσετε σε αυτούς τους στόχους, πώς θα τους υλοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν χρειάζεται να είναι, ξέρω εγώ, κάτι super wow, κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό. Και σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται να είναι κάτι άπιαστο, αλλά ακόμα και άπιαστο να είναι, δεν είναι κακό. Μπορεί και να το καταφέρετε, ποιος ξέρει. Για να σας δώσω μια ιδέα της ατζέντας της δικής μας κοινότητας, είναι περίπου αυτή. Το πρώτο πράγμα που δουλεύουμε πάρα πολύ όλοι μας είναι το Devit. Όπως σας ανέφερα και πριν, ήταν το πρώτο συνέδριο που έλαβε μέρος
στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για να σας δώσω λίγο μερικούς αριθμούς για τον Ντέβιτ. Θα σας πω ότι φέτος είχαμε περί τους 400 συνέδρους. Ήταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά και από άλλες περιοχές. Συμμετείχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλανε να στείλουν τον κόσμο, τους υπαλλήλους τους, να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο συνέδριο. Οι ομιλητές ήταν καλεσμένοι όλοι από το εξωτερικό, διεθνώς αναγνωρισμένοι από την ευρύτερη τεχνολογική κοινότητα. Είχαμε κόσμο ακόμα και από εξωτερικό, συνέδριους από το εξωτερικό, κυρίως από τα Βαλκάνια. Και αυτός είναι ο αρχικός μας στόχος. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε με τον Ντέβιτ είναι να φτιάξουμε ένα προορισμό και εκτός Ελλάδος, ούτως ώστε να έρχονται επαγγελματίες από παντού να παρακολουθήσουν αυτό το event. Πλέον και μετά από τη δεύτερη φορά που το διοργανώσαμε, έχουμε ήδη ανακοινώσει ημερομηνίες για το 2017 και το 2018 και ήδη έχουμε αρχίσει να το οργανώνουμε και να το δουλεύουμε από τώρα. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει πραγματικά, θα είναι ακόμα πιο μεγάλο τα επόμενα χρόνια. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει περισσότερα στην ιστοσελίδα. Το δεύτερο κομμάτι της ατζέντας είναι το point zero, το σημείο μηδέν κατά ελεύθερη μετάφραση. Αυτό που οραματιζόμαστε εδώ είναι ένας χώρος στη Θεσσαλονίκη, ελεύθερος χώρος, πολυχώρος μάλλον, όπου θα μπορούν είτε επαγγελματίες, είτε μόνοι τους, άτομα μόνοι τους, είτε σαν ομάδες, να έρθουν και να δουλέψουν μαζί. Θα μπορούσε όλοι πάρα πολλοί δουλεύουν από το σπίτι τους, αλλά και γενικά οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν να δουλέψουν, να γνωρίσουν κόσμο, να δουλέψουν σε κοινά project, να βρουν κόσμο, να δουλέψουν στα δικά τους, στις δικές τους ιδέες. Οραματιζόμαστε ένα τέτοιο χώρο. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά μέχρι ένα σημείο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δουλεύουμε ακόμα μέχρι και τώρα. Ψάχνουμε τρόπο να το κάνουμε. Και επίσης, όποιος θέλει, μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στο Point Zero. Τέλος, ο απότερος σκοπός μάλλον της κοινότητας είναι η ενοποίηση και η συσπήρωση όλης της ελληνικής τεχνολογικής κοινότητας. Αυτό που θέλουμε είναι να μαζευτούμε ακόμα πιο πολύ, να δουλέψουμε σε ακόμα πιο μεγάλα projects και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε ακόμα πιο μεγάλα πράγματα από ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Τελευταίο βήμα, αφού έχουμε μαζευτεί, έχουμε μαζέψει κόσμο, έχουμε γράψει μια ατζέντα, έχουμε καταγράψει όλους τους στόχους μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, είναι να δουλέψουμε, έτσι. Εδώ πέρα δεν έχω να πω κάτι. Ο σκοπός είναι να ξεκινήσουμε και να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, πραγματικά. Μην το συζητάτε και πολύ, απλά κάντε το. Μπορείτε να διοργανώσετε events, συναντήσεις. Πολύ σημαντικό είναι να προσελκύσετε κόσμο, όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερο. Δεν υπάρχει νόημα να είμαστε ένας, δύο, τρεις και κλεινόμαστε σπίτια μας, ας πούμε, και δουλεύουμε. Διαδώστε το μήνυμά σας. Κάντε ξεκάθαρο στον κόσμο τι θέλετε να πετύχετε με αυτήν την ιστορία, με αυτήν την ομάδα. Και απλά κάντε ό,τι σας κατεβαίνει το κεφάλι. Ό,τι θέλετε να δουλέψετε, δουλέψτε το. Πείτε το στους άλλους και ξεκινήστε να δουλεύετε. Και ακόμα και αν δεν πετύχει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά, έτσι. Και μέσα από τις αποτυχίες μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μάθουμε. Και θα βγούμε πιο δυνατοί. Έτσι λοιπόν και εμείς, αφού μαζευτήκαμε, ξεκινήσαμε και εμείς να δουλεύουμε σε διάφορα, οπουδήποτε μπορούσαμε να εμπλακούμε, εμπλεκόμαστε. Στην πάνω αριστερά φωτογραφία, μάλλον ένας πολύ κοινός χώρος συναντήσεών μας ήταν η αίθουσα πολυχώρου, του πολλαπλών χρήσεων του καινούργιου δημαρχιακού μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, στην 3η Σεπτεμβρίου. Συναντιόμαστε πια πάρα πολύ συχνά εκεί και προς τιμήν του ο Δήμος μας, όσο πολύ μπορούσε, μας παροχωρούσε το χώρο δωρεάν. Το πρόβλημα που είχαμε σε αυτό το χώρο ήταν ότι δεν είχε εξοπλισμό Wi-Fi. Οπότε μαζευόμασταν και ένα μάτσο προγραμματιστές, αλλά δεν είχαμε ίντερνετ. Πράγμα με το οποίο ήταν πρόβλημα. Έτσι λοιπόν είπαμε τι θα κάνουμε. Δημιουργήσαμε μια καμπάνια ανέβρεσης χρημάτων και κάναμε μια δωρεά στο Δήμο, στο κτίριο, από την ομάδα μας, από το SKGT, για να εξοπλιστεί με Wi-Fi. Έτσι, αν τύχει κάποιος και πάει τώρα σε εκείνη την αίθουσα, θα δει πρώτα την επιγραφή με τα ονόματα των ανθρώπων που κάναν τη δωρεά
και θα μπορεί να μπει και στο πλέον, να συνδεθεί και στο Wi-Fi του, του κτηρίου και να μπει και στο ίντερνετ. Σε αυτή τη φωτογραφία έχουν μαζευτεί όλες οι ομάδες της κοινότητας πριν από αρκετό καιρό και κάθε μπαλόνι αντιπροσωπεύει και μια ξεχωριστή ομάδα. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να γνωριστούμε, ενώ ξέραμε ότι υπήρχαν και άλλες ομάδες, δεν είχε τύχει ξανά να μαζευτούμε όλοι μαζί. Οπότε ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να γνωριστούμε με όλους, όλοι να γνωριστούν με όλους. Και πραγματικά το πετύχαμε. Κάτω αριστερά είναι το συνέδριο Front μας. Το Front μας είχε σαν σκοπό, ήταν ένα μικρής διάρκειας συνέδριο, μισής μέρας περίπου. Ο σκοπός του όμως ήταν να αναφερθούμε στα πιο καυτά θέματα της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας και ο σκοπός ήταν να προσπαθήσουμε να ανυψώσουμε λίγο το επίπεδο της τοπικής κοινότητας. Θέλαμε οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή την στην τοπική κοινότητα, να μπορούν να δουλέψουν στα δρόμενα της παγκόσμιας κοινότητας. Και πραγματικά το καταφέραμε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και μια πολύ όμορφη μέρα, εκείνη η μέρα. Και αυτό είναι η δεύτερη συνάντηση που κάναμε για να μαζευτούμε όλοι μαζί. Και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, είναι πέρσι. Πάλι με το ίδιο theme με τα μπαλόνια. Ξαναμαζευτήκαμε πάλι όλοι μαζί, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας και να κάνουμε catch-up, ας πούμε, με όλη την υπόλοιπη κοινότητα. Και τέλος, το τελευταίο, το πιο μεγάλο επίτευγμα, μάλλον, που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ή μάλλον το δεύτερο, γιατί το πρώτο επίτευγμα ήταν που μαζευτήκαμε, καταφέραμε να μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Το δεύτερο μεγαλύτερο ήταν το DEV. Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα πολύ επιτυχημένο σε επιχείρημα. Έλαβε μέρος στο συνεδριακό κέντρο του Ιωάννη Βελίδη, στο κάτω από την έκκληση. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη μέρα. Δεν ξέρω, νομίζω κάποιοι βρεθήκατε εκεί πέρα, δεν είμαι σίγουρος αν ήσασταν όλοι. Αλλά ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία ημέρα. Και αυτό που έχω να πω γι' αυτό είναι ότι πραγματικά μαζευτήκαμε, αυτό το event οργανώθηκε από περίπου 20 άτομα, 20 εθελοντές, οι οποίοι πραγματικά δουλέψαν με όσο μεράκι είχαν και όση όρεξη είχαν για να δημιουργήσουν αυτό εδώ. Δεν υπήρχε κάποιο κέρδος προς εμάς, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν κερδίζει κάποιος χρήματα από αυτό, αλλά όλοι δουλεύουμε στον ελεύθερο μας χρόνο και ακριβώς επειδή το γουστάρουμε και το αγαπάμε. Επίσης, όπως θέλει να δει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν το τελευταίο slide. Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα περίπου τι κάνουμε και πώς δουλεύουμε, πώς δουλεύει αυτή η κοινότητα που έχουμε στήσει. Και όπως θέλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να επισκεφθεί το site μας. Και τέλος, να σας πω ότι πραγματικά αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως στη δική σας κοινότητα, στη δική σας ομάδα, στη δική σας ιδέα, ευχαρίστως να το κάνουμε. Έτσι, όπως θέλει, όπως ενδιαφέρεται, είτε μπορεί να εμπλακεί μαζί μας, είτε αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως, ευχαρίστως να το κάνουμε. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ναι. Η κατάληξη Ιω είναι από ένα νησί έξω από τα περίχωρα, νομίζω, του Indian Ocean. Στην τέτοια είναι, κάπου στη Μεγάλη Βρετανία απ' έξω, νησί. Α, ναι. Ειδικός ωκεανός. Ναι, αλλά εξήγησε γιατί Ιω. Α, γιατί προτιμώ το Ιω, ναι. Είναι, ναι, γιατί όχι κομ. Για το input output, είναι λογοπαίγνιο. Εμείς το μεταφράζουμε σαν input-output, το οποίο είναι μια γνωστή ορολογία, τεχνική ορολογία. Είναι καθαρά γη, το θέμα. Μπορεί να βγει κάποια άλλη κατάσταση προσωπικό. Ναι, φυσικά. Κάποιος από εδώ που ασχολείται με κάποια κοινότητα, με κάποια ομάδα, για πες μας, φίλε Τασό. Στον χώρο των εικονοληπτών, φωτογράφων κλπ. Ο πρώτος καφές που έγινε οδηγός στο γύρο στο 2013, αν υπολογίζω σωστά τα μαθηματικά, το 2014, ο οδηγός μας έγινε το 2012. Ξαφνικά όντως είδαμε ανταγωνισμό.
ήθελε ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου πάνω σε δουλειά, έτσι, γιατί έχουμε μια δουλειά, έχουμε ένα πελάτη, έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Είδαμε ανταγωνιστές οι οποίοι μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην δουν τους άλλους, να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι και να πίνουν καφέ. Είναι κάτι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό ξεκίνησε από τα group του Facebook, όπου μαζευτήκαμε, φτάσαμε τις πολλές εκατοντάδες και κάποια στιγμή δεν πάμε για ένα καφέ, ξέρω εγώ. Οπότε οι Θεσσαλονίκοι πήγαμε για ένα καφέ. Αυτοί οι καφέδες γίνανε πολύ καφέδες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόγραμμα και σχέδιο για να πάμε παραπέρα. Υπήρξε δύο χρόνια μετά μια προσπάθεια και έγινε, δημιουργήθηκε ένα συνέδριο των 75 συμμετεχόντων που κάνανε ρεφερνέ και το ζευγάρισα πάλι εγώ το πράγμα. Και με ανθρώπους από την κοινότητά μας παρουσίασαν διάφορα γνωσιακά πεδία, αλλά έμεινε εκεί. Αυτό που προχώρησε στο δικό μας χώρο ήταν η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου έκανε το συνέδριο το οποίο κόστιζε 300-400 ευρώ να πάει μόνο να δει στους ξένους ομιλητές. Και αυτό που έγινε στην Αθήνα από αντίστοιχες ομάδες, οι οποίες είχαν και πλάνα, θα πάμε την Πέμπτη και θα βρεθούμε εκεί και ο Τάδε θα μας μιλήσει γι' αυτό, ώστε να μάθουμε και όλοι περισσότερα. Κατέληξε σε μία μισή προσπάθεια να γίνει, πώς θα ονομάζουμε, σύλλογος, νομικά, ας πούμε, οικονομικών και βιντεογράφων. Αλλά και αυτοί δεν έχουν δράση ή πεδίο και μάλιστα έχουν και μία συνδρομή φοβερή, στις τάξεις των 200 ευρώ, ας πούμε, που από μόνο του είναι κάτι που το σκέφτεσαι να μπεις σε μία αθηναϊκή παρέα, όντας σε Θεσσαλονίκη. Αχα, οκ. Πάντα είναι στο μυαλό μας, επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις και ο Γιάννης είναι συνάδελφος, βρισκόμαστε, αλλά κοίταξε, πάντα έχουμε αυτό το όραμα. Αυτό που περιέγραψες, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρεσαι στο σύλλογο είναι οι λάθος άνθρωποι που θέλεις να συνεργαστείς. Γιατί πάντα σε κάθε, ας πούμε, ομάδα υπάρχουν αυτοί που θέλουν να δουλέψουν και αυτοί που θέλουν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Εμείς και εγώ προσωπικά αυτό που κυνηγάω πάντα είναι να βρω μέσα από τον οχλό, μέσα από τη μάζα, τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Αν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι και συνεργαστούν, τότε θα δεις πράγματα να συμβαίνουν. Και η ερώτηση. Ποιος ήταν ο τελικός στόχος της SKGT και το όφελος προς τα μέλη να είναι μέλη της ομάδας. Ποιο είναι το όφελος, ο διαμεριασμός γνώσης. Ξεκάθαρα. Δεν συγκρίνεται. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το Slack φαντάζομαι ότι λειτουργεί σαν Facebook για εσάς. Ναι, κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, όπως είπατε πριν, ήδη είναι άνθρωποι, από εξαρτήσεις είναι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεράκι και το κάνουν επειδή το θέλουν. Δεν είναι επειδή κάποιος τους αναγκάζει. Οπότε και ας πούμε και μόνοι τους να ήταν, πολλοί από αυτούς και εγώ μόνος μου να ήμουν και να μην είχα γνωρίσει αυτήν την κοινότητα, θα ήμουν αυτήν και θα δούλευα. Οπότε τώρα δεν θα δουλεύω σπίτι μόνος μου, δουλεύω μια παρέα, ξέρω εγώ. Γι' αυτό σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν το μεράκι και όμως θα έρθουν και το κάνουν επειδή το θέλουν. Τελευταία και δεν θα ξαναμιλήσω. Όχι, πες τι. Στο Facebook έχουμε πρόσβαση σε 5 περίπου group, τα οποία έχουν από 500 έως 2.000 mail και γυμνάζουν. Ναι, οι αριθμοί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καμία σημασία. Το like είναι πολύ εύκολο να ανοίγει. Πάντα υπάρχουν αυτοί που είναι ενεργοί και είναι μπροστά και οδηγούν την υπόλοιπη κοινότητα και αυτοί που είναι οι καταναλωτές. Έτσι είναι πάντα. Σε κάθε κοινότητα. Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν αυτοί οι οποίοι οδηγούν. Αν βρεθούν αυτοί. Και στις 2.500 που θα ανοίγει ένα ενδιαφέρον θέμα, θα είναι αυτοί οι 50-60 που πολύ του λέω. Συνεχίζει. Αυτό μπορεί να το δει παντού. Το γνωστέ πλατφόρμε Twitter και Facebook μπορεί να έχουν ένα user base λόγω τη εκατομμυρίων. Αλλά οι άνθρωποι που γράφουν Twitter καθημερινά ή κάνουν ποστάρισμα στο Facebook είναι το 1% της κοινότητας. Είναι αυτοί που οδηγούν. Οι υπόλοιποι, όπως είπε ο Θανάσης, είναι απλά καταναλωτές.
Δεν έχω κάποια ερώτηση που σου είχα στείλει πριν. Ο φωτογράφος, ποιος είναι? Δεν ήμουν εγώ. Εγώ το βίντεο έκανα. Πού είσαι στο βίντεο? Είσαι στις περσινές φωτογραφίες. Μήπως έχει ο φωτογράφος κάτι μαζί. Ο Δουτιόπουλος, ενώ του το ζήτησα συγκεκριμένα να μου κάνει μια-δυο φωτογραφίες έτσι σαν βίντεο ή να μην διαγυρίσει όπως θέλω, δεν μου έκανε μία. Ούτε μία. Κάει το φιλμ. Αν θέλει να μάθει κάτι περισσότερο με την κοινότητα, την δράση. Στο εξωτερικό, εκεί που ήσουν, πώς ήταν η... γενικά, εμπλεκόσουν εκεί στο... στην τοπική... στις τοπικές ομάδες. Τώρα, στην Ολλανδία, ας πούμε, εντάξει. Συμμετείχε εσύ ή δεν ξέρω για ποιο λόγο να ενδιαφερόταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, εφόσον ενδιαφέρονταν, είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρούμε, κάπως θα μπορούσε να βοηθήσει. Και πραγματικά θα νιώσει πολύ ωραία. Μέχρι τον τέλο. Πολύ βάλει το point. Τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλάζω την απάντησή μου. Ντέμπος. Οποιοςδήποτε μπορεί. Για παράδειγμα, μπορεί ακόμα και κάποιος από ένα πιο θεωρητικό υπόβαθρο. Ναι, σίγουρα. Ξέρετε, η ιστορία όλη της... όλη η ιστορία εδώ πέρα δεν είναι κάποιος να δουλέψει, ξέρω εγώ, με κάποιο τεχνικό ή προγραμματιστικό πρόβλημα. Ακόμα και αυτός που λες, ο θεωρητικός, θα μπορούσε να ξεκινήσει μια αρκετά το map. Να κάνει τις δικές σου συναντήσεις. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Φυσικά. Και εμείς ευχαριστούμε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Μέσα από την δική μας κοινότητα. Οπότε με αυτή την έννοια, όπως λες, ναι, κάποιος θα μπορούσε να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά κάποιος άλλος, ο οποίος έχει ξέρω να προσφέρει κάποιο τεχνικό, ας πούμε, ξέρω. Μιλάει και γενικά για αυτό. Ναι, 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 σίγουρα. Πάντως είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρούμε, κάπως θα βρούμε κάποιον να βοηθήσει. Αρκεί να ενδιαφέρεται. Νομίζω. Γιατί ομάδες προσδιορίζουν γεωγραφικό. Όχι, προσδιορίζουν κάποιο τομέα τεχνολογικό στον ευρύτερο επιστημονικό και τεχνικό τομέα της πληροφορικής. Ώστε να είναι ομοειδή. Ακριβώς, ναι. Ας πούμε, άνθρωποι που γράφουν τις ίδιες την ίδια γνώση του μου. Άνθρωποι ασχολούνται με hardware. Με κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε στην κοινότητά μας. Προσδιορίζεται και ο Μήλος Φίλων Αστρονομίας. Οι οποίοι ασχολούνται επίσης με τεχνολογικά θέματα. Ναι. Μπορείτε να οποιοςδήποτε προσπαθεί να σου προσφέρει την τεχνική υποστήριξη θα το κάνει από εθελοντικά. Οπότε δεν παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάπου ξέρει. Ναι, φυσικά. Σπάζουμε το χέρι εδώ στο κεφάλι. Όχι, δεν το εννοώ έτσι. Δεν το εννοώ έτσι. Τύπου σεμινάρια,
Ναι, οι συναντήσεις μας έχουν αυτό το, αυτή τη μορφή. Δεν είναι σεμινάρια του επίπεδου βγάζω το USB και το ξαναβάζω, ας πούμε. Είναι πιο, έτσι, πιο, ναι, πιο προχωρημένο στάδιο. Πρέπει να υπάρχει μια βάση. Ναι, ναι, ναι. Πάντως γενικά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε άτομα από νέα, από πανεπιστήμια κτλ. Έτσι, οι οποίοι πολύ πιθανό να μην έχουν τις γνώσεις που έχουμε εμείς, αλλά ενδιαφέρονται να μάθουν. Θα μας πεις για την δομή, αν υπάρχει ιεραρχία και επίσης αν τα μέλη θα αυτοσυστήνεστε και αδιάφορα σου τι εννοείς, αν αυτοσυστήνεστε. Αν θα πέσει στην αυλή, ποιος λέει αν δεν είναι εκδοσυστημένο του ή δεν είναι. Αυτά που παίζουν φυσικά οι προτάσεις μεταξύ μας, πάντα συνέχεια να ανταλλάζουμε. Έχει και δημόσια φαντασμένα. Ναι, 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 φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Είμαστε ένας κύκλος, έτσι, ένας κύκλος γνωριμιών. Στην ουσία αυτό είμαστε. Απλά δεν είμαστε, ξέρω εγώ, 5 άτομα, μια παρελίτσα, είμαστε 350. Τώρα η πρώτη ερώτηση ήταν για την ιεραρχία, η οποία δεν υπάρχει ιεραρχία. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια θα έβλεπες στο τιμόνι να έχουν περάσει διάφορα το τιμόνι και πάντα ήταν αυτός. Όποιος ήθελε, ας πούμε, απλά έκανε το βήμα μπροστά και λέει τώρα θα δουλέψουμε τώρα. Το προτείνω να δουλέψουμε αυτό. Οκ, πάμε να δουλέψουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχει κάποιο. Δεν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο, δεν υπάρχει κάποιο που αποφασίζει. Υπάρχει μια. Το email δεν είναι κάτι, δεν το θεωρώ κάτι σαν πιο ιεραρχική. Το δεύτερο σκέλος δεν το άκουσα. Έχει την ευθύνη να απαντήσει. Έχει την ευθύνη να απαντήσει. Έχει αναλάβει το Facebook page. Ναι, υπάρχουν πόσα. Αυτό. Η ιεραρχία δεν υπάρχει ιεραρχία των αποφάσεων, που λαμβάνονται αποφάσεις, έχουμε υπάρχουν υπόθεση. Κάτι υπάρχει μάλλον. Ναι, μπορείς να βρεις GitHub, μπορείς να βρεις όλα στο τέτοιο και στο GitHub έχουμε πάρα πολλά project. Σαν SKGTech. Ναι, είναι github.com/SKGTech.io. Μπορείς να βρεις και το site μας εκεί και όλα, γενικά οτιδήποτε δουλεύουμε, το διανέμουμε σαν ελεύθερο κώδικα, σαν ελεύθερο λογικό. Διάφορα προσεκτάκια που δουλεύουμε μεταξύ μας. Και στο YouTube μπορείτε να δείτε διάφορα βιντεάκια που κάνουμε. Ωραία, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.